θα συνεχίσουμε, θα γνωρίσουμε και θα παρουσιάσουμε την καλύτερη δασκάλα του κόσμου εντός και εκτός εισαγωγικών βάσει ενός διαγωνισμού. Πάμε στην κυρία Ράνια Λάμπου. Τιμήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με το βραβείο της καλύτερης εκπαιδευτικού στον κόσμο. Λοιπόν, να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρία Λάμπου. Ναι, μ' ακούτε, καλησπέρα. Βέβαια, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Αθήνα. Λοιπόν, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, λοιπόν, με το βραβείο της καλύτερης εκπαιδευτικού στον κόσμο. Πώς προκύπτει, για πείτε μας. Λοιπόν, τρίτη συνεχόμενη χρονιά με αυτό το βραβείο, το Global Teacher Award από το Εθνή Οργανισμό EKS Education Awards, αλλά έχουν προηγηθεί πολλά περισσότερα. Το 2019 είχα διακριθεί στους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς του κόσμου με το Global Teacher Prize από το Ίδρυμα Βάρκεφ Foundation. Έχουν ακολουθήσει επίσης γύρω στα 120 βραβεία μέχρι στιγμής. Έχω λάβει πολλά εθνικά και διεθνή βραβεία. Για τις δράσεις μου στη φυσική αστρονομία και το STEM γενικά. Είμαι πρέσβυρα παιδείας Ελλάδος του Ιδρύματος Βάρκεϊ. Και επίσης, εκτός από αυτό, πρόσφατα μου δόθηκε ο τίτλος Global Icon, ένας εξώφυλλο διεθνούς περιοδικού. Και επίσης ο τίτλος Women Leaders. Επίσης, βρίσκομαι στις 100 πιο επιτυχημένες γυναίκες στον κόσμο σε βιβλίο της Amazon από το Global Trade Chamber και ανάμεσα στις top 10 women entrepreneurs στο Fortune. Είμαι κάθε μέρα προσκεκλημένη σε ομιλήτρια, σε συνέδρια, webinars που διοργανώνονται σε διάφορες χώρες, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι είμαι δημιουργός και συντονίστρια πολλών διεθνών ανθρωπιστικών project, τα οποία εστιάζουν στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τη Ατζέντα 2030 των ΗΠΑ, ναι. Και είμαι πρέσβυρα ειρήνης και κοινωνική ακτιβίστρια. Και παρά το γεγονός, κυρία Λάμπου, ότι αυτή την περίοδο δεν βρίσκεστε στις σχολικές αίθουσες, καθώς εργάζεστε στο Υπουργείο Παιδείας, δεν σταματάτε, συνεχίζετε να συμμετέχετε και σε διαγωνισμούς, να προσπαθείτε να διακριθείτε. Αυτό που κάνω είναι ότι προωθώ τη STEM εκπαίδευση όσο μπορώ, μέσα από project αστρονομίας φυσικής, σχεδιάζω τη STEM μεθοδολογία με τα σκαλιά ξένης γλώσσας. Διατηρώ το τακτικό μου έργο, συνεργάζομαι με πάρα πολλές ενώσεις όπως την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, παράδειγμα Σαλαμίνας, με την Ένωση Ελληνοφυσικών, με τις οποίες οργανώσεις διαγωνούμε πάρα πολλά πράγματα και ειδικά STEM εργαστήρια. Και επίσης, τώρα από τη θέση μου στο Υπουργείο Παιδείας, συνεργάζομαι στην Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Κάνω ό,τι μπορώ για να προωθήσω το STEM και πρόσφατα, έτσι, με μια νέα εγκύκλιο, ανακοινώσαμε και την δημιουργία για πρώτη φορά μέσα στους χώρους του Υπουργείου Παιδείας ενός STEM εργαστηρίου, το οποίο στην ουσία προσκαλεί σχολεία της Αθήνας να επισκέπτονται κάθε δύο φορές την εβδομάδα. Το Υπουργείο Παιδείας, εκεί θα κάνουμε ένα εργαστήριο το οποίο θα έχει δύο μέρη. Το ένα αφορά την ασφάλεια στο διαδίκτυο, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έτρεχε στο Υπουργείο Παιδείας για 8 χρόνια και έχει τεράστια επιτυχία. Μαζί και το βιωματικό τώρα αυτό το STEM και κάποια περίληψη που πήρε και στο Υπουργείο, να πω ότι έχει ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία από την ώρα που ανακοινώσαμε στις δύο πρώτες μέρες κλείσαν ημερομηνίες. Τελευταία ερώτηση από τη Βάλια. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Λάμπου, γιατί έχει διακριθεί, έχει κατακτήσει σημαντικούς τίτλους. Υπάρχει κάποιο άγχος πίσω από όλο αυτό? Είστε καλύτερη εκπαιδευτικός. Σας αγχώνει λίγο αυτός ο τίτλος? Και αν τα παιδιά αγχώνονται και αν έχουν αντιληφθεί ποια εκπαιδευτικό και με ποια ιδιότητα έχουν απέναντί τους? Όχι, δεν υπάρχει κανένα άγχος. Βασικά, η βασική μου έμπνευση είναι πάντα οι μαθητές μου και αυτό που κάνω που είναι πάντα η βιωματική εκπαίδευση, διότι η σύνδεση του δασκόμενου αντικειμένου με πραγματικές πραγματικής ζωής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καλλιέργεια του μαθησιακού κινήτρου. Η γνώση δεν είναι ξεπομένη πραγματικότητα. Άρα, αυτό που κάνω και ούτως ή άλλως αυτό ορίζει και το STEM, είναι η σύνδεση με την πραγματικότητα, με προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά στην καθημερινή του ζωή. Άρα, μιλάμε για επίλυση προβλήματος, μιλάμε για καλλιέργεια κριτικής σκέψης. Μάλιστα. Δεξιότητες που θα αντιμετωπίσουν, που πρέπει, είναι φόδια, σημαντικά φόδια για τους μαθητές. Κυρία Λάμπου, τι να πούμε? Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια. Χαρά μας που σας φιλοξενήσαμε σήμερα. Με το καλό να τα ξαναπούμε και γιατί όχι και για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά να κατακτήσετε αυτόν τον υπέροχο και ξεχωριστό τίτλο. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν,